Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και το θέμα της έκθεσης άρχισαν σήμερα οι Πανελλήνιες του 16 και για τους υποψήφιους των ημερήσεων εσπερινών επαγγελματικών λυκείων των ΕΠΑΛ. Το θέμα της έκθεσης που έπεσε για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ ήταν η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, ενώ για το παλαιό σύστημα είναι η αποξένωση από τη φύση. Έκθεση, διαδίκτυο, τεχνολογία, επιστήμη, εύκολο σχετικά θέμα. Το περιμέναμε, ναι. Ήταν σχετικά εύκολο, ήταν εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, ικανοποιημένοι είμαστε. Τώρα έχουμε μαθηματικά την Πέμπτη, πάμε καλά. Αστυνομία θέλω. Αστυνομία, στρατό, έτσι ασφάλιση. Ήταν για το διαδίκτυο και για τους νέους. Σχετικά εύκολο θέμα, πιστεύω ότι γράψαμε καλά. Συγγνώμη. Ναι, το περιμέναμε, ναι. Όχι, όχι, όχι. Ήταν καλά, σχετικά εύκολα τα θέματα. Το κείμενο που πληθήκατε να κάνετε περίληψη. Με δυσκόλεψε λίγο μπορώ να πω, αλλά εντάξει, πιστεύω τα καταφέραμε. Θα δείξει. Ήταν εύκολο σχετικά, αλλά εντάξει, ναι, διαδίκτυο, το περίμενα. Βιάστηκαν διευκρινήσεις. Όχι ιδιαίτερα. Το κείμενο που πληθήκατε να κάνετε περίληψη. Και αυτό εύκολο ήταν. Είσαι ικανοποιημένη. Ναι, αρκετά. Τα υπόλοιπα παιδιά πώς λίγο αγχωμένα, αλλά εντάξει. Πού σκοπεύεις να περάσεις? Διατροφή και διαιτολογία. Είχαμε, αλλά καλά τα πήγαμε. Ποιο ήταν το θέμα της έκθεσης? Ήταν σε σχέση με το διαδίκτυο και ήθελαμε να πούμε, ας πούμε, ποια ήταν τα αίτια, τι να αποφύγουμε, τους κινδύνους και όλα. Ήταν αναμενόμενο στο ΣΟΣ? Ήτανε, ναι. Γράψατε καλά? Καλά γράψαμε, ναι, ναι, ναι. Για τα ηλεκτρονικά εγκλήματα στο ίντερνετ. Είσαι ικανοποιημένος, έγραψες καλά? Έγραψα καλά, περίμενα ότι δεν θα έγραφα, αλλά έγραψα πολύ καλά. Περίμενες αυτό το θέμα, ήταν Δεν το περίμενα, αλλά εντάξει. Ήταν πολύ εύκολες. Πού θες να περάσεις? Δεν έχω κάπου συγκεκριμένα. Διαδίκτυο και τα δικαιώματα παιδιών. Είσαι ικανοποιημένος, έγραψες? Ναι, όχι. Δεν έγραψα μαγιόρι, αλλά εντάξει. Όχι, εντάξει, ήταν μια χαρά όλα, κομπλέ ήταν. Έκθεση, διαδίκτυο, το περίμενες? Δεν το περίμενα, αλλά εντάξει, σχετικά εύκολο ήταν. Χρειάστηκαν οι διευκρινήσεις, ήταν κατανοητά όλα? Κατανοητά ήταν όλα. Το κείμενο για περίληψη? Και η περίληψη εύκολη, δεν με δυσκόλυψε κάπου αυτό. Να σημειωθεί πως αύριο οι Πανελλήνιες συνεχίζονται με τα θέματα για τα αρχαία και τα μαθηματικά, όπου θα διαγωνιστούν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.